Μου επιτρέπετε να ξεφύγω λίγο από την ορθόδοξη λογική της συνέντευξης και να ρωτήσω πώς ήρθατε εδώ στην Γκάτζα. Ήρθα με τη μηχανή μου. Εσείς μόνο σας? Ναι, ναι. Το δικυκλό σας δηλαδή? Ναι, ναι. Έχω είναι μια μηχανή, ναι. Κράνος, όλα. Και κανονικά, ναι. Κράνος, τζάκετ, αυτά όλα. Μάλιστα. Δεν έχετε αστυνομικό φύλακα, φρουρό? Έχω, ναι. Ο οποίος ήταν κοντά σας, σε άλλη μηχανή? Ήταν σε άλλη μηχανή. Ναι. Και γιατί διαλέγετε αυτόν τον τρόπο μετακίνησης? Ναι, θα μπορείτε να... γιατί είναι πιο εύκολο, είναι πιο γρήγορο, είναι πιο οικονομικό. Ναι. Ξέρετε, μου κάνει λίγο εντύπωση, γιατί εμείς εδώ κατακεραυνούμε. Και λίγο... μου αρέσει κιόλα. Ναι, ναι, σας αρέσει. Είναι επιλογή σας. Αλλά εμείς τώρα, επειδή λέμε διάφορα για τα προνόμια των βουλευτών, που μπορείτε να έχετε όποιο αυτοκίνητο θέλετε και να σας πληρώνουν και τη βενζίνη ως ένα ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος, και να έχετε. Εσείς επιλέγετε να έχετε ένα δίκυκλο και να πηγαίνετε πιο γρήγορα στη δουλειά σας και ενδεχομένως ρισκάροντας και λίγο. Γιατί ο δικυκλιστής που μας ακούει αυτή τη στιγμή ξέρει πόσο δύσκολη είναι η μετακίνηση στους δρόμους της Αθήνας με τους Έλληνες οδηγούς όταν οδηγούν ένα δίκυκλο. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό το τελευταίο, το ζήτημα της οδικής ασφάλειας και ειδικά η προσοχή των οδηγών προς τα δίκυκλα είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, αν ήμουν αστυνομικός σας, θα ένιωθα πάρα πολύ άβολα όταν εσείς είστε μόνος σας πάνω σε ένα δίκυκλο, γιατί είστε πιο εκτεθειμένος σε ένα κίνδυνο. Σε μια δολοφόρα. Επιτρέψτε μου. Σε ένα ατύχημα πιο πολύ, δεν νομίζω. Αλλιώς, εγώ θεωρώ ότι και από πλευράς ασφαλείας τα δίκυκλα είναι πιο ασφαλή. Μάλιστα. Πάνε πιο γρήγορα, είναι πιο ευέλικτα. Μάλιστα. Κοινοβουλευτικός πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Βορύδης, και δικυκλιστής. Μου το είπε εκτός αέρα και πήρα από το θάρρος να το πω στον αέρα, γιατί νομίζω κάτι που έχει ενδιαφέρον πέρα από τις στιγμές και την πολιτική επικαιρότητα.